Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας. Πρώτα και κυρία, τις συνεργάτηδές μου, οι οποίες εργάστηκαν άοκνα προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό. Την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας για τη φιλοξενία της και την σύμπραξή της. Και φυσικά όλους τους ομιλητές οι οποίοι είχαν την καλοσύνη, κάποιοι μάλιστα να ταξιδέψουν και από πάρα πολύ μακριά και να μας διαφωτίσουν για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας και αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφού πω ότι είναι πάρα πολύ άδικο κάποιος να διαδέχεται στην Προεδρία ενός πάνελ, έστω και αν είναι διαφορετικό, το μόνιμο αντιπρόσωπό μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον καθηγητή, τον κύριο Περάκη, θα προσπαθήσω, τέλος πάντων, να ανταπεξέλθω σε αυτό το τόσο δύσκολο καθήκον. Και να περάσουμε από το θέμα του προηγούμενου πάνελ, που ήταν η Ελλάδα ενώπιον των διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, στις συστάσεις των διεθνών οργάνων και την διελκυνιστήδα μεταξύ της πραγματικότητας και της πολιτικής. Ακούστηκε προηγουμένως ότι οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Άρα, πολλές φορές, τα κράτη και οι πολιτικοί μπαίνουν στον πειρασμό να μην τις εφαρμόσουν. Όμως είπαμε ότι ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντική, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ακριβώς δείχνουν το πώς πρέπει να εφαρμόζεται καταρχήν νομοθεσία. Γιατί όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και οι περισσότερες χώρες πάσχουν από μια πολύ μεγάλη κακοδαιμονία. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι παρκέ, το νομοθετικό πλαίσιο είναι σωστό ή τέλος πάντων σε μια σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν υπάρχει καλή εφαρμογή. Και δεν υπάρχουν και ακριβώς οι συστάσεις και όλες αυτές οι εκθέσεις στις οποίες αναγκαζόμαστε να εκπονήσουμε και κατόπιν να τις υποστηρίξουμε στα ενώπιον των διεθνών οργάνων, γίνονται και μία πάρα πολύ καλή αφορμή για να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία, να μαζέψουμε δείκτες και ένα σωρό από άλλους παράγοντες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.